σκοτεινές σχέσεις και έντονες οικογενειακές διαφορές για τη διαχείριση παραθαλάσσου οικοπαίδου μεγάλης αξίας ήρθαν στο φως 40 ημέρες μετά την εξαφάνιση της 76χρονης Ευαγγελίας Λιτινάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν ξαφνικά το απόγευμα της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου από την Αγία Μαρίνα Χανίων, όπου μένουν τα αδέλφια της. Να βρεθεί! Πώς! Ποιος ο λόγος! Πού είναι! Αλλά τι να βρεθεί για ζωντανή, δεν νομίζω. Την τελευταία εικόνα της 76χρονης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Η Ευαγγελία Λιτινάκη διακρίνεται να κατεβαίνει από το λεωφορείο στη στάση Αγία Μαρίνα 1, κρατώντας τσάντες με ψώνια και φαγητά και να κατευθύνεται προς το σπίτι του αδελφού της. Όπως ο ίδιος είπε, του άφησε τις σακούλες που κρατούσε και τον ρώτησε πότε θα επέστρεφε ο γιος του από το εξωτερικό που βρισκόταν για διακοπές. Ένα λεπτό μετά επιστρέφει στη στάση, παίρνει άλλες τσάντες που είχε αφήσει εκεί με ένα κόκκινο καροτσάκι και ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο. Πού θα μπορούσε να έχει πάει? Δεν ξέρουμε. Η ασφάλεια θα τα βρει. Η υπόθεση πήρε άλλη διάσταση όταν μάρτυρας αποκάλυψε ότι υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ των αδελφών για ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο φιλέτο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Οι δύο από τις τρεις πλευρές ήθελαν να πουλήσουν το μερίδιό τους και προσπαθούσαν να κινήσουν τη διαδικασία μέσω μεσητικών γραφείων. Και λόγους ωστόσο να φύγει μόνη της, να πάει κάπου χωρίς να σας ενημερώσει? Όχι. Γιατί θα έπαιρνε τηλέφωνο δίπλα τον αδερφό, τον Θόδωρα. Δεν νομίζω. Αυτή ήταν υγιέστατη γυναίκα, δεν είχε άνοια. Εσείς πότε την είδατε τελευταία φορά? 9 του Δεκέμβρη. Την ημέρα που ήρθε να δει τον αδερφό σας? Ναι, τον Θόδωρα. Εκεί πήγαινε πιο συχνά. Θα μιλάμε για υγιέστατη γυναίκα, μεγάλη αλλά πολύ υγιής. Δεν είχε παιδιά. Δεν είχε. Δεν είχε λόγους. Πρέπει να βρεθεί όμως. Πού είναι? Η ασφάλεια ψάχνει. Στο μεταξύ, στο σπίτι της οικογένειας του αγνοούμενου Νίκου Μουλακάκη, 42 ετών, η κάθε μέρα που περνά είναι βασανιστική για τους συγγενείς του. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις 3 Ιανουαρίου, καθώς η οικογένεια νόμιζε ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Παρότι ο αγνοούμενος στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο εξωτερικό, η πολυήμερη απουσία του προκαλεί αγωνία, καθώς οι συγγενείς του θεωρούν ότι ήταν πιεσμένος ψυχολογικά, ενώ το τηλέφωνό του απενεργοποιήθηκε την ημέρα που εξαφανίστηκε και το τελευταίο σήμα εξέπεμψε από την περιοχή του Μασταμπά. Δεν αποκλείουν μάλιστα και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας με κίνητρο τα χρήματα που είχε πάνω του.